Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο News Hub τον Γιώργο Καραμπελιά. Τακτικός επισκέπτης, συχνότατος, καλός φίλος του site. Σήμερα θα μας μιλήσει για ένα εξαιρετικό βιβλίο που έβγαλαν οι εναλλακτικές εκδόσεις. Κύριε Καραμπελιά, καλώς ορίσατε στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ και χαιρετισμός στην Κρήτη. Κύριε Καραμπελιά, πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εναλλακτικές εκδόσεις ένα βιβλίο το οποίο έχετε επιμεληθεί με τον τίτλο Ελληνική Αναγέννηση και υπότιτλο Παράδοση και Διαφωτισμός στην Τουρκοκρατία. Επειδή είδα το βιβλίο και μου έκαναν εντύπωση τα κείμενα, νομίζω ότι το πιο σημαντικό εκτός από την προσέγγιση που κάνετε για τον τίτλο που θα μας αναλύσετε στη συνέχεια είναι ότι αρκετοί ακαδημαϊκοί και καθηγητές έχουν γράψει πάνω σε αυτό και με αυτό θα ήθελα να μας βάλετε λίγο στην ιδέα του βιβλίου. Ναι, η βασική ιδέα του βιβλίου είναι πως παράδοση και διαφωτισμός στην ελληνική σκέψη είναι κάτι που συνδέονται απολύτως. Εξάλλου, στην ελληνική αντίληψη, σε αντίθεση με τη δυτική αντίληψη που κόβει τις εποχές μεταξύ τους με το μαχαίρι, στη δική μας αντίληψη υπάρχει μία συνέχεια και πολιτισμική και ιστορική που από τη μία φάση περνάμε στην άλλη, έχει μεν καινούργια στοιχεία, αλλά χτίζει πάνω στην υπαρκτή παράδοση του γένους. Έτσι, σε αντίθεση με αυτούς που ισχυρίζονταν ότι ο διαφωτισμός, ο ελληνικός, από τα τέλη του 18ου αιώνα, γύρω το 1750 και μετά, αποτελεί ένα φαινόμενο ρήξης με την ελληνική παράδοση, η πραγματικότητα καταδεικνύει τα αντίθετα. Πρώτον, ότι η παράδοση της τουρκοκρατίας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την Ορθοδοξία. Και είναι φανερό ότι και προφανές ότι δεν μπορούσαν αλλιώς να εκφραστούν οι Έλληνες ως ένα γένος που καθοριζόταν στην τουρκική αντίληψη από τη θρησκευτική του ταυτότητα ως Ορθόδοξη, παρά μέσα από την ταύτιση της εθνικής ταυτότητας με την θρησκευτική. Έτσι, σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, όταν έλεγες Τούρκος, όταν έλεγες ότι κάποιος τούρκεψε, σήμαινε ότι έγινε μουσουλμάνος. Δηλαδή ήταν ταυτόσιμο στην ελληνική αντίληψη το έθνος και η θρησκευτική ταυτότητα. Και αυτό θα το δούμε σήμερα να ισχύει ακόμα για αρκετούς λαούς της Ανατολής, ειδικά στο μουσουλμανικό χώρο. Επομένως, οι Έλληνες ζουν την τουρκοκρατία και αντιστέκονται σε αυτήν μέσα έχοντας ως κεντρικό στοιχείο την ορθόδοξη ταυτότητά τους. Με τον όρο όμως εισάγεται ένα όρο που λέγεται ενοελληνικός διαφωτισμός και εμείς τώρα τον όρο διαφωτισμό τον έχουμε συνδέσει με τη Δύση, οι περισσότεροι. Ναι. Αυτό ναι. Καταρχήν θέλω να μας πείτε που οφείλεται και πώς, πώς βγαίνει αυτός, ενσαρκώνεται αυτός ο όρος ενοελληνικός διαφωτισμός. Κοιτάξτε, είναι ένας όρος τον οποίο εισήγαγε ο Δημαράς θέλοντας να κάνει κάτι παράλληλο με αυτό που συνέβαινε στην Δύση και λέει όμως ότι ο Δημαράς, και αν το αναφέρω αυτό, ότι ο ελληνικός διαφωτισμός, ακόμα και αν δεν υπήρχε ο Δυτικός, θα πραγματοποιούνταν. Τι εννοεί με αυτό? Ότι γύρω από το 1700 αρχίζει μία πορεία ενίσχυσης του ελληνισμού, οικονομικής, πνευματικής, πληθυσμιακής. Τα σχολιά έτσι πληθαίνουν. Οι Έλληνες αποκτούν σημαντικό ρόλο στην οικονομία όλης της περιοχής. Δημιουργείται το ναυτικό. Άρα ο ελληνισμός βρίσκεται σε μια στιγμή αναγέννησης. Και γι' αυτό εξάλλου εγώ προτιμώ τον όρο αναγέννηση.
και αυτός είναι και ο τίτλος. Είναι η ελληνική αναγέννηση. Και επομένως η λογική νεοελληνικός διαφωτισμός νομίζω ότι είναι λειψή και το πιο σωστό είναι η αναγέννηση. Όπως το υποστηρίζει ο κύριος Μερακλής στο βιβλίο αυτό και πάρα πολλοί άλλοι σημαντικοί διανοούμενοι. Διότι τι έχουμε, ο ελληνισμός ζει μια κυριολεκτική αναγέννηση η οποία φτάνει μέχρι το 1922, αρχίζει από το 1700-1750 και φτάνει ουσιαστικά μέχρι το 1922. Στη διάρκεια της οποίας έτσι γίνονται και οι προσπάθειες για την εθνική κρατική ολοκλήρωσή του. Ξεκινάει από υπόδουλος και θέλει με τη μεγάλη ιδέα, έτσι, θέλει να φτάσει στην ολοκλήρωση του ελληνικού έθνους κράτους που παίρνει σαν βάση του το ύστερο Βυζαντινό κράτος. Επειδή όμως σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να σταθούμε, επειδή όμως όπως και τον όρο διαφωτισμό, έτσι και τον όρο αναγέννηση, τον έχουμε συνδέσει με τη Δύση και με αυτό που συνέβαινε στη Δύση. Ναι, ναι. Θα πει κάποιος, στη Δύση υπήρχαν τα πανεπιστήμια, η έρευνα, οι ανοιχτές ιδέες. Εδώ την περίοδο που περιγράφεται που έχουμε τουρκοκρατία, πώς λειτουργεί αυτό? Εδώ έχουμε μια τεράστια επέκταση των σχολείων παρά τις διώξεις και τις δυσκολίες που έβρισκαν από τους Τούρκους. Στα τέλη του 18ου αιώνα έχουμε εκατοντάδες σχολεία σε όλο τον ελληνικό χώρο. Μόνο και μόνο ο Κοσμάς Ετωλός δημιούργησε πάνω από 100 ή 200 σχολεία, ποικίλουν έτσι, και πολλά ελληνικά σχολεία, δηλαδή με αυτά κατώτερα τα πρώτα και πάνω από 10-20 μέσης εκπαίδευσης, και σε όλο τον ελληνικό χώρο υπάρχει μία έξαρση και της εκπαίδευσης και της φιλοσοφικής παιδείας. Δηλαδή οι Έλληνες, παίρνοντας και από τη Δύση και από την αρχαία Ελλάδα και από την ελληνική, βυζαντινή και ορθόδοξη παράδοση, προσπαθούν να δουν το δρόμο τους μέσα στον κόσμο τον οποίο φαντάζονται μέσα από ένα έθνος το οποίο είναι ελευθερωμένο. Και αυτό που κάνουν είναι να προσπαθούν να κάνουν μία σύνθεση ανάμεσα σε 4 στοιχεία, θα έλεγα, την αρχαία Ελλάδα, και γι' αυτό μελετούν πολύ τα αρχαία ελληνικά βιβλία και συχνά το παρακάνουν, διότι προσπαθούν να γράψουν αρχαιοελληνικά όπως κάνει ο Ευγένιος Βούλγαρης, με αποτέλεσμα να μην είναι προσβάσιμος στους περισσότερους Έλληνες. Το δεύτερο είναι η βυζαντινή και ορθόδοξη παράδοση, που είναι προφανής, διότι μην ξεχνάμε ότι η εκπαίδευση παραδείγματι σε όλα τα σχολιά ξεκινάει με την Οκτάιχο και με τα θρησκευτικά βιβλία. Έτσι μαθαίνουν την αλφαβήτα και τις βασικές γνώσεις στα παιδιά. Τρίτο, από τις γνώσεις που παίρνουν από τη Δύση, και είναι προφανές ότι παίρνουν πολλές, διότι οι περισσότεροι δικοί μας λόγοι έχουν σπουδάσει σε δυτικά πανεπιστήμια. Και τέταρτο, πράγμα το οποίο συχνά δεν αναφέρεται, από την ελληνική παράδοση. Να φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό, την πρόσφατη παράδοση. Μες. Ο Ερωτόκριτος εκδόθηκε μέχρι το 1820 32 ή 35 φορές, αν θυμάμαι καλά, μέσα σε 100 χρόνια. Έτσι άρχισε να εκδίδεται τυπωμένος γύρω στο 1720-1730. Είχε πάνω από 30 εκδόσεις και έγινε άσμα στα στόματα όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα όλων των Επτανησίων, που είχαν και σχέση γιατί είχαν φύγει από την Κρήτη πολύ διωγμένοι, και όλοι οι Επτανήσιοι, όλες οι Επτανήσιες γιαγιάδες έλεγαν τον, όπως το κάνανε και στην Κρήτη, έλεγαν τον Ερωτόκριτο απ' έξω. Άρα η νεοελληνική αναγέννηση σημαίνει αναγέννηση ενός παλιού υπαρκτού εθνικού υποστρώματος που παίρνει από διάφορες πηγές, όπως εξάλλου πάντα έκαναν οι Έλληνες. Οι Έλληνες ήταν πάντα ανοιχτοί, έτσι, στην
στα ρεύματα που έρχονταν. Είναι και η γεωγραφική μας θέση τέτοια που μας κάνει ανοιχτούς σε όλα τα ρεύματα από Ανατολή και Δύση. Στο βιβλίο σας το θίγεται αυτό, ότι ο ελληνισμός πάντα ήταν, ας πούμε, της σύνθεσης και μετά δημιουργούσε ένα πλουραλισμός ό,τι έπαιρνε. Θίγεται όμως και κάτι άλλο, ότι επειδή μιλήσατε για τους λόγιους, οι λόγοι της εποχής ήταν κυρίως ιερωμένοι στον ελλαδικό χώρο. Βεβαίως. Που όμως, επειδή αναφέρατε και τον Ευγένιο Βουλγαρή, δεν ήταν κλειστή αποκλειστικά και μόνο στο κομμάτι το θεολογικό, όπως γινόταν, ας πούμε, με τους ιερείς της Δύσης. Επειδή το έχετε αναφέρει και άλλη φορά, ήθελα να σου υπομνήσω ότι λέτε για τον Ευγένιο Βουλγαρή ότι ήταν ανοιχτό στις ιδέες του διαφωτισμού. Βεβαίως. Αυτές δεν συγκρουόταν, ας πούμε, με το κομμάτι το θρησκευτικό. Έτσι είναι. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά αναφέρει ο Μιχάλης Μερακλής, ο ελληνικός διαφωτισμός, ας το πούμε έτσι, χρησιμοποιώ τον όρο που έφερε, όπως σας είπα, ο Δημαράς, είναι εκλεκτικός. Δηλαδή, επιλέγει στοιχεία από διάφορες πλευρές και θέλει να κάνει μία νέα σύνθεση. Ενώ, ας πούμε, άλλοι λέγανε ότι απλώς αντιγράφει. Αυτό δεν είναι αλήθεια και εξάλλου το φαινόμενο δεν περιορίζεται στους λογίους ώστε να πούμε κάποιοι λόγοι αντιγράφουν και πράγματι κάποιοι αντέγραφαν, αλλά έχει το χαρακτήρα μιας αναγέννησης ολόκληρου του ελληνικού έθνους. Και σαν τέτοια έχει ως αγκονάρι του την Ορθοδοξία, ως παππού του την αρχαία Ελλάδα και ως θείο του, έτσι για να το πω έτσι, την δυτική παράδοση, ενώ είναι βυθισμένη στη λαϊκή παράδοση απολύτως. Εξάλλου, ίσως η σημαντικότερη ποιητική μορφή, οι σημαντικότερες ποιητικές μορφές αυτού του διαφωτισμού, του ελληνικού, της αναγέννησης, είναι από τη μία πλευρά η παράδοση κριτική και από την άλλη πλευρά ο Διονύσιος Σολωμός, ο οποίος έχει ως πρότυπό του το δημοτικό τραγούδι. Δηλαδή, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο, αυτό είναι το ζήτημα, ότι πέρασε μία γενιά, αυτή που λέμε αποδομητική ιστορική σχολή, που ήθελε να αποδομήσει δηλαδή την έννοια της εθνικής ταυτότητας, πολύ συχνά τους αποκαλούν εθνομηδενιστές, αλλά το αποδομητική είναι καλύτερο, διότι είναι η πρόθεσή τους. Το λένε κιόλας ότι πρέπει να αποδομήσουμε την παράδοση. Πέρασαν λοιπόν την αντίληψη ότι ό,τι έγινε στην Ελλάδα ήταν μεταφορά από τη δυτική, από τον δυτικό διαφωτισμό. Αυτό δεν ισχύει και αυτό νομίζω ότι καταδεικνύεται και μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου. Στην περίοδο που σχολιάζετε, μάλλον στην περίοδο την οποία αναφέρεστε στο βιβλίο, υπάρχουν και μεγάλα γεγονότα που είναι λίγο αντιφατικό στο πώς αφήνουν να εξελιχθεί αυτή η αναγέννηση. Όπως, ας πούμε, τα ουρλοφικά που είναι σε αυτή την περίοδο, ή, ας πούμε, η επανάσταση, μια σειρά από επαναστάσεις που έχουμε τότε. Πώς συνδέεται το ένα με το άλλο? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή αυτό που λέμε το φαινόμενο της αναγέννησης είναι καθολικό, περιλαμβάνει τους Ιβραίους ναυτικούς και τους Ψαριανούς, περιλαμβάνει την άνθηση των σχολείων και στοιχείο έτσι που έχει φτάσει να σχεδόν 1000 παιδιά το σχολείο ισχύου, είναι το μεγαλύτερο της περίοδου. Και από την άλλη πλευρά έχουμε ένοπλες συγκρούσεις οι οποίες δεν σταματάνε, εξάλλου στη διάρκεια της τουρκοκρατίας δεν υπάρχει καμία περίοδος χωρίς ένοπλες συγκρούσεις, είτε με τους Ενετούς. Φανταστείτε ότι η Πελοπόννησος, το ξεχνάμε πολύ συχνά, το 1715 καταλαμβάνεται οριστικά από τους Οθωμανούς, διότι πέρασε μια περίοδο ενετικής κυριαρχίας. Η Κρήτη το 1667-69 ουσιαστικά περνάει στα χέρια των Τούρκων, ενώ πριν έζησε ένα μακρόχρονο έτσι, πόλεμο επί πολλές δεκαετίες. Δηλαδή όλη η ιστορική αυτή περίοδος περιλαμβάνει και τις ένοπλες συγκρούσεις. Και
μία πλευρά της αναγέννησης του ελληνισμού είναι και η αναγέννηση της πολεμικής του Ανδρείας. Δηλαδή η εμφάνιση των σουλιωτών περίπου από το 1700 και μετά. Έτσι έχουν κατασταθεί, αλλά οι μεγάλες τους συγκρούσεις με τους Τούρκους κρατάνε έναν αιώνα, από το 1700 και μετά. Η δημιουργία των κλεφταρματολών, η οποία επίσης είναι την ίδια περίοδο. Κλεφταρματολοί έχουν το μεγαλύτερο ρόλο τους στη διάρκεια του 18ου αιώνα. Όλα μαζί πηγαίνουν. Αυτό που κάνει αυτή που λέμε εθνοαποδομητική σχολή, θέλει αυτά τα πράγματα να τα διαχωρίσει. Έτσι συμβαίνουν και τα ορλοφικά, που έχουν ως αποτέλεσμα πολλά σχολεία να κλείσουν. Ακόμη και στη Λάρισα έχουμε το παράδειγμα, ας πούμε, του σχολείου της Λάρισας, το οποίο ξανά άνοιξε το 1792. Και τα παιδιά, και εκεί είναι μία από τις μαρτυρίες για το κρυφό σχολείο, πηγαίνανε κρυφά σε σχολεία ή ερχόντουσαν δάσκαλοι στα σπίτια τους. Άρα έχουμε μέσα από αυτή την πραγματικότητα την Οθωμανική, έχουμε την ανάπτυξη του διαφωτισμού. Πάρτε την Ήπειρο, τον Άλλη Πασά. Έτσι. Κάτω από την κυριαρχία του Άλλη Πασά έχουμε στα Γιάννενα δύο ή τρία σημαντικά σχολεία, έτσι, με τον Αθανάσιο Ψαλίδα, με τον Μπαλάνο Βασιλόπλο και άλλους, ενώ βρισκόταν κάτω από την τυραννία του Άλλη Πασά. Αυτή ήταν η πραγματικότητα που οι Έλληνες έπρεπε να συνδυάζουν και τα δύο. Εκεί που ήταν σχετικά ανετότερα ήταν στην Μολδαβία και τη Βλαχία, δηλαδή στις ηγεμονίες, όπου έχουμε πολύ σημαντικά ελληνικά σχολιά και την Ακαδημία του Βουκουρεστίου και του Ιασίου και άλλου. Είχαν μάθει οι άνθρωποι τότε να ζουν και με τον πόλεμο και με τις μεγάλες λοιμούς. Αν δείτε, ας πούμε, το λοιμούς χολέρας αυτή την περίοδο, κατέστρεφαν το μισό πληθυσμό σε ορισμένες περιοχές. Αυτή ήταν η πραγματικότητα της περίοδου. Μην φανταζόμαστε, δηλαδή, όταν λέμε ελληνική αναγέννηση, ότι αυτή γίνεται με τον μπαμπάκι. Οι Ιβραίοι, Ψαριανοί, Σπετιώτες γίνανε καραβοκύριδες, ξεκινώντας ουσιαστικά από πειρατές. Μάλιστα. Επειδή το έχετε πει και στο παρελθόν και αποτυπώνετε και στο βιβλίο, λέτε, ας πούμε, ότι το μεγαλείο ενός πολιτισμού μεγάλου, ας πούμε, που έρχεται από το Βυζάντιο, καταδίδηκε στο Λαϊκό Σώμα και μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι έφτασε μέχρι τις μέρες μας, γι' αυτό βλέπει και πολλά χαρακτηριστικά. Επίσης, επειδή μιλήσατε και για τον παππού που είναι η αρχαία Ελλάδα αυτού του σώματος, αυτή τη συνέχεια της άνθησης στο πνεύμα μας συνεχίστηκε και μέχρι το Βυζάντιο, που, όπως έχετε πει, είχε πανεπιστήμιο, ας πούμε, η Κωνσταντινούπολη τον καιρό που δεν είχε. Κανένας άλλος. Αυτό όλο έρχεται μέχρι την περίοδο που περιγράφουμε τώρα και πώς επηρέασε όλη αυτή την κατάσταση το παρελθόν. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, ας πάρουμε για παράδειγμα μια ιδέα, μας δείχνουν τα βιβλία τα οποία διαβάζαν οι Έλληνες. Και συχνά τα ακούγανε, γιατί δεν ξέραν να διαβάζουν. Έχουμε το πρώτο βιβλίο σε κυκλοφορία, είναι η λεγόμενη Φυλάδα του Μεγαλέξανδρου. Είναι ένα μυθιστορηματικό βιβλίο και συχνά με μυθικούς χαρακτήρες στο εσωτερικό του, που μιλάει για τον Μεγαλέξανδρο. Έχει δημιουργηθεί την ελληνιστική περίοδο, επιβίωσε στη Βυζαντινή περίοδο και την εποχή της τυπογραφίας τυπώθηκε πάνω από 40 ή 50 φορές σε 60.000 αντίτυπα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια περίοδο όπου οι εγγράμματοι ήταν λίγοι και καθόντουσαν γύρω από το τζάκι, έτσι, κάπου αλλού, και κάποιος διάβαζε τη Φυλάδα του Μεγαλέξανδρου. Αυτό δείχνει τη διαχρονική συνέχεια σε ένα τέτοιο βιβλίο. Πάρα πολλά βυζαντινά βιβλία, ο Πουλολόγος, ο Βελισάριος, είναι λαϊκά αναγνώσματα
σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας και ακόμα και μετά. Μέχρι το 19ο αιώνα θα δούμε η φυλάδα του Μεγαλέξανδρου και βιβλία τέτοια να διαβάζονται. Άρα, δεύτερο, έχουμε θρησκευτικά βιβλία όπως τα βιβλία του Αγάπη Ουλάνδου, Αμαρτωλών Σωτηρία και άλλα τέτοια, τα οποία είχαν εκδοθεί συνολικά, έκανα μια καταγραφή, σε πάνω από 200.000 αντίτυπα. Μόνο τα βιβλία του Ουλάνδου, τα οποία διαβάζονταν έτσι και ήταν ο πορικολόγος, είχε μέσα και για τα οπορικά και είχε και βυζαντινή παράδοση. Άρα αυτή η ενιαία ελληνική παράδοση είναι παρούσα και πριν απ' όλα έτσι η παράδοση της Ορθοδοξίας. Είναι παρούσα στα μάτια των Ελλήνων και στις ψυχές τους όλη αυτή τη διάρκεια. Οι γνώσεις οι επιπλέον που έρχονται από την πλευρά της Δύσης για μερικούς σήμερα φαντάζουν ότι αποτελούσαν ρήξη με τη παράδοση. Στην πραγματικότητα όμως εντάχθηκαν μέσα σε αυτή την παράδοση και χτίστηκε ένα νέο στάδιο, έτσι, δημιουργήθηκε ένα νέο στάδιο αυτής της παράδοσης. Μάλιστα, περισσότερα στα βιβλιοπωλεία λοιπόν, ελληνική αναγέννηση, εναλλακτικές εκδόσεις, επιμέλεια Γιώργος Χαραμπελιάς. Κύριε Χαραμπελιά, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία και τη συζήτηση που είχαμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταμαούλη.